...για την ένταξη της κνοσού και των Μινοϊκών Ανακτόρων στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO... Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτη, του Δημάρχου Ηρακλείου και τη Διευθύντρια τη Αρχαιολογική Υπηρεσία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Οι παρεμβάσει αφορούν την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τη Κνωσού, του χώρου στάθμευση των οχημάτων, διαγραμμίσει, πεζοδρόμια, αλλαγέ στον τρόπο πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο και αλλαγέ στι όψη των καταστημάτων. Εκτιμούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο που θα γίνει η, ο έλεγχος από πλευράς της UNESCO πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Εμείς θα δείξουμε πώς έχουμε προχωρήσει μαζί με το Δήμο Ηρακλείο. Ο, αυτά που αναλαμβάνουμε θα τα κάνουμε πράξη. Παρουσιάσαμε μία ενιαία Πρόταξη, την δείξαμε, παρουσιάσαμε τα χρονοδιαγράμματα. Η πρόσβαση, να σα το πω ενδεικτικά, εμποδίζεται από δύο πολύ μεγάλους ευκαλύπτου. Είναι ένα από τα θέματα στο οποίο καταλήξαμε στην χθεσινή συνάντηση: Ότι δεν θα κοπούν τα δέντρα. Αλλά αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουμε το πεζοδρόμιο διαφορετικά. Μπορούμε να μπούμε στο δρόμο, Η απάντηση είναι όχι. Διότι ο δρόμος έχει ένα συγκεκριμένο πλάτος και δεν μπορεί εκεί να πάρει επέκταση του πεζοδρομίου. Με την κάθοδο κλιμακίου τη UNESCO το ερχόμενο φθινόπωρο θα πρέπει να είναι ορατά τα πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου δράση, ενώ ο τελικό έλεγχο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2025. Και εκτιμώ ότι με την βοήθεια τη κυρία Υπουργού, που πάντα υπάρχει, πρέπει να το πω για να δίνει λύσει, η κυρία Μενδώνη, διαχρονικά σε πολλά θέματα που έχουμε εδώ στην Κρήτη, να έχουμε την ένταξη ε, της ΚΝΟΣΟΥ και των ποινωικών ανακτών στο κατάλογο της UNESCO. Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα της ίδια της εισόδου του χώρου. Εάν δηλαδή η είσοδο ε, μακροπρόθεσμα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο και η ιδέα η οποία... Uh, βρίσκεται στο τραπέζι: είναι η είσοδο να είναι από την βόρεια πλευρά, δηλαδή από την οδό Γλάφκου. Mm. Αλλά η ένταξη του μνημείου θα γίνει με την υφιστάμενη είσοδο, αναδιαρρυθμισμένη όμω δραστικά. Περιφέρεια Κρήτη, Δήμο Ηρακλείου, Εφορία Αρχαιοτήτων και Υπουργείο Πολιτισμού ενώνουν τι δυνάμει του για να πάρει σάρκα και ωστά ο μεγαλόπνο σχεδιασμό για την εγγραφή τη Κνοσού μαζί με τα άλλα μηνοϊκά ανάκτορα στον κατάλογο τη UNESCO με τα μνημεία Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Αναθέτει στο Πολυτεχνείο από ό,τι συζητήθηκε, να γίνει μια μελέτη, ένα master plan για το πάρχιν, το μεγάλο πάρχιν που υπάρχει δίπλα στην είσοδο της Κνωσού και μέσα σε ένα χώρο που είναι τα εισιτήρια να γίνει ένας καλύτερος χώρος.